Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Την εκτίμηση ότι παρεμηνεύτηκαν όσα είπε ο Πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους στο Ισραήλ για διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα εξέφρασε η Αριστοτελία Πελώνη. Η κυρία Πελώνη τόνισε ότι ερωτηθείς για πιθανό ασχηματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε τις αποφάσεις τις παίρνω στο βουνό, αλλά τώρα είναι καλοκαίρι. Μετά από αυτό, δεν ξέρω πώς προέκυψε ο καταιγισμός τηλεφωνημάτων και δημοσιευμάτων περί ανασχηματισμού εντός των επόμενων ημερών, σημείωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Παράλληλα, η κυρία Πελώνη υπογράμμισε ότι για την ώρα δεν θα υπάρξει καμία κίνηση, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις. Ο χρόνος και ο τρόπος είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού, τόνισε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η γενική εικόνα της κυβέρνησης είναι καλή, το κυβερνητικό έργο προχωρά και οι πολίτες δεν ασχολούνται με την ανακύκλωση αυτής της συζήτησης. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που αφορούν την Δυτική Μακεδονία και να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό. Καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότι Μηταράκη, συναντήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης, ο Δήμαρχος Γραβενών Γιώργος Δασταμάνης και ο Δήμαρχος Δεσκάτης, ο κύριος Δημήτρης Κούδηλας. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί εδώ μετά τη συνάντηση δίσταται και λίγο οι απόψεις των τοπικών φορών όσον αφορά έτσι, το τι υπόθηκε. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Πάμε να δούμε τι λέει ο Ανδρέας Πάτσης, τι λέει ο Γιώργος Δασταμάνης. Θα το δούμε αναλυτικά όλο αυτό το χρονολόγιο των ανακοινώσεων, το δελτίο τύπου, πιο συγκεκριμένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τόσο από την πλευρά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, του Ανδρέα του Πάτση, αλλά όσο και από την πλευρά του Δημάρχου Γρεβενών και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, του Γιώργου του Δασταμάνη. Εδώ ταιριάζει η έκφραση «συμφωνούμε ότι διαφωνούμε». Γιατί ναι, δεν μόνο αυτό, αλλά αυτό βγαίνει. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία κρατά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τελικά οι δύο άνδρες δεν καταφέραν να βρουν τα σημεία σύγκλησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, με μοχλό βέβαια των προβλημάτων. Και θα έλεγα ότι αυτό που οικοδόμησε αυτή την διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση καθαρά τη φιλοξενία των μεταναστών στον ορεινό όγκο. Να πούμε εδώ ενημερωτικά ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες του ορεινού όγκου Γρεβενών πάνω από 1.500 μετανάστες, οι οποίοι βέβαια ενώ έχουν και τα θετικά τους έχουν και δημιουργούν πολλά προβλήματα. Καταρχάς, και οι αυτοί 700, σχεδόν 800 ανήκουν στη νέα δομή που διοικητής είναι ο Απόστολος Τσένης. Ναι, να πούμε ότι ο κ. Τσένης, ο οποίος ήταν ενάντια στο να φιλοξενηθούν των ορεινών κογκρεβενών οι μετανάστες. Να το τονίσουμε και αυτό. Του ζητήθηκε να τοποθετηθεί εκ νέου. Δεν τοποθετείται. Καλά κάνει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει απαγόρευση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τώρα έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Τσένη και δεν μπορεί να μιλήσει. Κάποια στιγμή, όταν το επιτραπεί από την πλευρά του Υπουργείου, θα μιλήσει. Ο κύριος Τσένης δέχτηκε μία θέση η οποία του φημώνει το στόμα. Δεν το επιτρέπει να μιλήσει. Υπάρχουν εντολές από το Υπουργείο αυτό. Α, υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχει φήμωση, δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα, να δούμε αναλυτικά όμως πώς είναι το χρονολόγιο όσον αφορά των ανακοινώσεων. Καταρχάς, τη σκητάλη αμέσως με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Νότι Μηταράκη, αλλά και της φυσικής ηγεσίας του νομού Γρεβενών, δηλαδή του βουλευτού, του Ανδρέα του Πάτση και των δύο δημάρχων Γρεβενών, Γιώργου Δασταμάνη και δεσκάτης του Δημήτρη του Κορδίλα, πήρε με ένα δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του πολιτικού γραφείου του βουλευτή του Ανδρέα του Πάτση, το οποίο τιτλοφορεί: ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην καθολική μετεγκατάσταση των μεταναστών από τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου της Βασιλίτσας και τη μεταφορά του σε κλειστή δομή φιλοξενίας εντός των ορίων του νομού Γρεβενών. Ως προς την ακριβή θέση για τη δημιουργία της κλειστής δομής, ο κ. Μηταράκης ζήτησε αυτή να υποδειχθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση Γρεβενών. Αυτός είναι ο τίτλος του δελτίου τύπου που δόθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πλευρά του γραφείου, του πολιτικού γραφείου του κ. Πάτση. Σε άλλο σημείο, τονίζεται ότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην καθολική μετεγκατάσταση των μεταναστών από τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου της Βασιλίτσας και τη μεταφορά του σε κλειστή δομή φιλοξενίας εντός των ορίων νομού. Ως προς την ακριβή θέση για τη δημιουργία της κλειστής δομής, ο κ. Μηταράκης ζήτησε αυτή να υποδεχθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση του νομού, είτε από τους Δήμους είτε από την Περιφέρεια. Ενώ διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάποια δημόσια έκταση, θα μπορούσε ακόμα να εξεταστεί και η περίπτωση ιδιωτικής έκτασης με τη μορφή μίσθωσης. Και συνεχίζει. Επιπλέον, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι εφόσον υπάρξει συγκατάθεση των τοπικών φορέων και προχωρήσει άμεσα η δημιουργία κλειστής δομής, θα καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συνολική οικονομική ανάκαμψη του νομού Γρεβενών,
τόσο μέσα από μια δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα αντισταθμιστικά ωφέλη, όπως μεγάλα έργα υποδομών, χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όσο και μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα αναδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Και δηλώνει βέβαια ο κ. Πάτσης την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τη σύσκεψη και από τα αποτελέσματα της σύσκεψης. Έρχεται τώρα, θετικό το να γίνει κλειστή δομή, η οποία σήμερα έχει 1.600 άτομα και μπορεί η κλειστή δομή να έχει 5.000, δεν νομίζω ότι είναι. Έρχεται αμέσως μετά η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου που δόθηκε από την πλευρά του Δημάρχου του Δήμου Γρεβενών, του Γιώργου του Δασταμάτη, το οποίο τυπλοφορεί. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, σε συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, δεν συζήτησε καν την πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι για δημιουργία κλειστής δομής στο Δήμο Γρεβενών, καθώς είναι κάθετα αντίθετο στην εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Αυτό είναι προς τιμή του κ. Δασταμάνη, το είχε δηλώσει και παλαιότερα, ότι εγώ δεν μπαίνω σε μια τέτοια κουβέντα για δομή, κλειστή δομή λειτουργίας μεταναστών. Να μας αναλογεί το 1% των προσφύγων, ναι, λέει ο Δήμαρχος Γρεβενών, το επανέλαβε για μία ακόμη φορά. Ο κ. Δασταμάνης επέμενε στην αναλογικότητα, δηλαδή επέμενε στο ότι πρέπει να καθοριστεί πώς θα αποτυπωθεί το 1% με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, το οποίο αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ουσιαστικά τι έκανε, επανέφερε στο τραπέζι αυτό που υπόθηκε από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά ότι κάθε ελληνική περιφέρεια θα επομισθεί το 1% του πληθυσμού της, ό,τι αφορά τη φιλοξενία. Αυτό το επανέφερε στο τραπέζι και ζήτησε από την πλευρά, από τον Υπουργό, πραγματικά αυτό να γίνει πράξη. Ακόμη ζήτησε στο πλαίσιο της δίκαιης ισοκατανομής να υλοποιηθεί, και επειδή μίλησε για έναν υπέρμετρο αριθμό, ο κ. Δαμάνης κάνει λόγο ότι υπάρχουν πάνω από 1.300, να γίνουν και επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν την ήδη βεβαρημένη οικονομία. Καταλήγοντας, τονίζεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Δημάρχου, ο κ. Δασταμάντης δεν συζήτησε καν την πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι για δημιουργία κλειστής δομής. Και αυτά όλα γίναν, Δημήτρη, στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Και να μείνουμε τώρα και να πούμε. Πάτσης, Μηταράκη σε Πάτση, η μεταφορά σε κλειστή δομή φιλοξενίας εντός των ορίων του νομού Γρεβενών, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 5.000 οι πρόσφυγες. Μισό λεπτό, ναι, και να μείνουν και μισό λεπτό να ολοκληρώσω, ναι, λίγο, να πω και εγώ την άποψή μου. Και να πάμε στον Δήμαρχο Γρεβενών τώρα, ο οποίος λέει ότι δεν συζήτησε την πρόταση για κλειστή δομή. Άρα δεν βγήκε τίποτα από αυτή τη συνάντηση. Δεν έχει βγει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Καταρχάς, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Καταρχάς θα πρέπει να μείνουμε στα λόγια του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκη του Μητσοτάκη, ότι θα πρέπει ο αριθμός που θα φιλοξενηθούν να μην υπερβαίνει το 1% του πληθυσμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Άρα λοιπόν, αυτό που προηγουμένως ανέφερες, κοντά στις 5.000. Μια κλειστή δομή έτσι τόσα άτομα έχει μέσα. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα μια κλειστή δομή έχει τόσα άτομα. Θα δημιουργηθεί επιπρόσθετο πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι, το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υφίσταται στη Δυτική Μακεδονία και είναι πάρα πολύ υψηλό. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα και σε άλλα επίπεδα. Τώρα, από ό,τι διαπιστώνω, αυτή η διαμάχη η οποία καλά κρατεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στον Ανδρέα τον Πάτση και τον Γιώργο τον Δασταμάνη, ή τον Γιώργο τον Δασταμάνη με τον Ανδρέα Πάτση, θα βρει έναν και μοναδικό ωφελημένο. Και αυτός θα είναι ο Δημήτρης ο Κορδίλας, ο Δήμαρχος του Δήμου Δεσκάτης, ο οποίος είδε με θετική ματιά και το είδε θετικά ότι μπορεί μέσα από την δημιουργία και λειτουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου του να βγει πάρα πολύ κερδισμένος. Μίλησες μαζί του. Τολμώ να πω ότι είναι εκτίμησή μου. Α, νόμιζα έβγαλε κάποια ανακοίνωση ο κύριος Κορδίλας. Όχι, δεν έβγαλε κάτι τίποτα. Τολμώ να πω ότι ο κύριος Κορδίλας το επόμενο διάστημα θα το φέρει προς συζήτηση αυτό το θέμα στο Δημοτικό του Συμβούλιο και εκτιμώ ότι θα αποφασίσει και θετικά. Μην ξεχνάμε οι δηλώσεις που παρουσιάζονται στο δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα του Πάτση κάνουν λόγο ότι θα τους δώσει πλουσιοπάροχα και χρήματα, αλλά και θα γίνουν μια σειρά παρεμβάσεων που αυτές είναι το δέλεαρ. Ο κύριος Κορδίλας εκτιμώ ότι αυτό θα το αρπάξει στην κυριολεξία, που με επιτραπεί η έκφραση, και θα το αξιοποιήσει. Πάντως κόντρα δεν έχει ο κύριος Πάτσης με τον κύριο Δασταμάνη. Μια χαρά οι σχέσεις τους, αυτές τις πληροφορίες έχω, γιατί πήγαν και στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν συναντήσεις και με άλλους υπουργούς και τώρα. Απλά μπορεί να διαφωνούν στο κομμάτι των μεταναστών. Ναι, να τεκμηριώσω αυτό που λέω σε ό,τι αφορά την εξυπνάδα του κυρίου Κορδίλα, γιατί περί εξυπνάδας πρόκειται, στην κυριολεξία και μπράβο του. Θυμάμαι, φέρνω στο μυαλό μου πριν κάποια χρόνια, όταν δέσποζε στη Δυτική Μακεδονία η πολιτική μορφή του κυρίου του Λευτέρη του Τζιόλα, ότι τότε γινόταν ο κακός χαμός όταν ακούστηκε από τα χείλη του κύριου Τζιόλα να γίνουν οι φυλακές στο Φελί Γρεβενών. Είχαμε μια κοινωνία η οποία ήταν κάθετα αντίθετη. Τελικά οι φυλακές γίναν, λειτουργούν, έχουν προσφέρει θετικά οικονομικά
στα Γρεβενά. Και πολλοί, ενώ δεν θέλαν τις φυλακές στο σοβρονιστικό κατάστημα τότε στο Φελί, αμέσως μετά ήταν αυτοί οι οποίοι φτιάχναν παρεμβάσεις για να γίνουν προσλήψεις υπετέρων μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τη λειτουργία. Αυτό θα συμβεί και πάλι. Θα εμφανιστούν πολλοί πατεράδες οι οποίοι ξαφνικά θα θελήσουν να έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι αν αυτό το αξιοποιήσει ο κύριος Κορδίλας, αυτός θα είναι ο κυρίαρχος. Για να δούμε. Τώρα πάντως θα περιμένουμε πώς θα αντιδράσει και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών όσον αφορά αυτό που πρότεινε ο κύριος Μηταράκης για κλειστή δομή και αν θα συμφωνήσει η τοπική κοινωνία, γιατί το έριξε τον μπαλάκι στην τοπική κοινωνία. Δημήτρη, βάζω ένα ερωτηματικό. Αλήθεια, γιατί δεν ήταν στη σύσκεψη παρών ο Γιάννης Ογιάτικος, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών? Δεν καλέστηκε ή είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις? Αυτό δεν το ξέρουμε. Και μιας και βρισκόμαστε στο προσφυγικό, να πούμε ότι είχαμε χθες την άφιξη 59 προσφύγων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο στον Αετό Φλόρινας. Σε ξενοδοχείο του Αετό Φλόρινας κατέθεσαν νωρίς χθες το απόγευμα 59 πρόσφυγες. Όσο επιτευλίστων πρόκειται για γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από τη Σομαλία, οι οποίοι μέχρι πρότινος διαμέναν σε ξενοδοχειακές μονάδες της Αθήνας. Έχουμε αρκετούς πρόσφυγες. Ναι, υπάρχει για τους πάρα πολλούς. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το θέμα στα Γρεβενά, γιατί θα έχει μεγάλο. Θα βρίσκεται στην επικαιρότητα για πολύ διάστημα και σίγουρα θα απασχολήσει και δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο. Και όχι τώρα, αυτό, απλώνεται πολύ ραγδαία. Απλώνεται, γιατί άμα μιλάμε για κλειστή δομή, δεν ξέρουμε πώς υπήρχε και αντίδραση. Θα τη δούμε αύριο και του φίλου σου, του Κυριάκου, του Ταταρίδη. Τι λέει ο κ. Σταταρίδης, θα το δεις μετά. Πάμε τώρα στο Αμίντεο. Εκεί είχαμε την επίσκεψη σήμερα του Κωστή Μουσουρούλη στο εργοστάσιο της Βιομάζας, παρουσία τοπικών φορέων. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό βίντεο από τις δηλώσεις που έκανε παρουσία και του Δημάρχου Αμίντεο, του Άθμου Μητάκη, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης. Παρόμοιος και το 15. Το γεγονός ότι έχει σχεδιαστεί σε multi-fuel. Στα αποθηκευτικούς χώρους να κάνουμε μίξη του καυσίμου και να βάλουμε τρία διαφορετικά καύσιμα. Οι εκπομπές. Οι εκπομπές καλύπτονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Πρώτη με το εξάμεινο θέλουμε κάποια προσθήκη για να μπορέσει να κάνει. Έχουμε ήδη κάνει την προεργασία, ώστε απλά με ένα module το οποίο με φίλτρο ενεργού άνθρακα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι εδώ. Απλά μπορείς να κάψεις μετά ο κλπ. Η παράγευση στο χώρο της Γιάννη μπορεί να όλοι να σηκώσουμε τα μανίκια μας για να... Ναι, αλλά μπορεί να παραφεί το ροστάσιο, έχει τη δυνατότητα, αλλά συμβατικά από τις σημαίες παραχώρησης σήμερα παράγει μόνο σε ελαιό. Κόμπος, δηλαδή. Η 851 η οδηγία από το 17, 1η του 17, υποχρεώνει τη χώρα να έχει δευτερογενή κάψιμα.
στο CLO το χώνεμα 31-12-16 απαγορεύεται. Δεν θεωρείται ούτε καν διάθεση. Πέφτουμε πια στα πέναλτι. Δεν υπάρχει περίπτωση, εκεί θα πάρουμε. Θα πληρώνει και πρόστιμο η μονάδα, άμα κάψει το πράγμα. Δεν θα υπάρχει, θα πληρώνει πρόστιμο όλη η Ελλάδα. Έτσι αλλιώ εκεί θα πάμε. Όλε οι μονάδε που βγαίνουν τώρα θα. Θα συνθούν δίπλα δύο βιομηχανίες οι οποίες θα χρησιμοποιούν τον ατμό. Γιατί όπως γνωρίζετε, το να έχετε συμπαραγωγή, δηλαδή να αξιοποιείτε τη θερμική ενέργεια οποιοδήποτε σταθμού και την ηλεκτρική, είναι το καλύτερο από όλα. Διότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ χρησιμοποιεί από το καύσιμο μόνο την ηλεκτρική ενέργεια και την άλλη. Καλά είμαστε. Γνωρίζουμε την ηλεκτρική. Ο Δήμος πρωτοπορεί σε αυτό. Και όλοι μαζί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις τεχνικές δυσκολίες έτσι ώστε κανένας πολίτης της περιοχής να μην κινδυνεύσει να χάσει αυτό που έχει, δηλαδή την πλήρη κάλυψη για τις θερματικές του ανάγκες. Τώρα αλλάζουμε κλίμα, πάμε στο επιμελητήριο. Εκεί γίνεται ο κακός χαμός, στο επιμελητήριο της Κοζάνης. Η αθεσμική εκτροπή και για την χειρότερη διοίκηση όλων των εποχών στο τιμόνι του επιμελητηρίου Κοζάνης κάνει λόγο ανοιχτή επιστολή επιμελητηριακών. Και μιλάμε, έχει πάει η επιστολή και ακόμα και στον Υπουργό, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στον Δήμαρχο. Και την υπογράφουν κιόλας. Πάμε να τη δούμε αναλυτικά αυτή την ανοιχτή επιστολή, η οποία έχει αποδέχεται στην κοινωνία της Κοζάνης και είναι πολύ φυσιολογικό και κοινοποιείται στα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου Κοζάνης, στον Περιφερειάρχη, στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, στους βουλευτές του νομού Κοζάνης, στα κοινοβουλευτικά κόμματα, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δεν θα χαλαρώσει το επιμελητήριο Κοζάνης ποτέ. Όχι. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Κοίταξε, να δεις όμως έχει και έναν κύρια και άμεσα υπεύθυνο. Το σημερινό πρόεδρο, τον Νίκο Σαρή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Σαρής. Για να δούμε. Τώρα, καταρχάς, στην ανοιχτή επιστολή, η οποία έχει αποδέχτη την κοινωνία του νομού Κοζάνης, γίνεται ο λόγος ότι υπάρχει μια θεσμική εκτροπή και ότι είναι η χειρότερη διοίκηση όλων των εποχών σε ό,τι αφορά την επιμελητήριο της Κοζάνης. Στην επιστολή γίνεται ακόμη μια αναφορά για ένα σύριαλ, μια αδυναμία της διοίκησης από τον Νίκο Σαρή, ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης το οποίο έχει δημιουργηθεί ακόμη από την ανάληψη της Προεδρίας, το οποίο και αποτυπώνεται μέσα από διάφορες ψηφοφορίες και άλλες ενέργειες και συμπεριφερώσεις του, για παράδειγμα τη Λόης. Ακόμη υπάρχει μια εκμετάλλευση του νόμου σε ό,τι αφορά να μείνει στην καρέκλα της εξουσίας. Υπάρχει ένας σφιχτός αναγκαλισμός με την καρέκλα της εξουσίας και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα. Επίσης υπάρχουν ψευδείς δηλώσεις του, οι οποίες και έχουν απαντηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιείται στην επιστολή, οφείλουμε να σταθούμε στο κομμάτι που λέγεται ότι είναι ψεύτης ο κύριος Σαρής, λειτουργεί λέγοντας μόνο ψεύματα και υπάρχει βέβαια και μία διάψευση για την αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία τεκμηριώνεται σε δύο προτάσεις και σε 13 σημεία συνολικά των δύο προτάσεων. Στην πρώτη πρόταση γίνεται ο λόγος και αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό του επιμελητηρίου, ο οποίος ήρθε σε συνεδρίαση στις 26 Δευτέρου του 2020, στην οποία ο Νίκος Σαρής δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απαρτία στο συμβούλιο του και η συνεδρίαση αναβλήθηκε. Ήταν μία από τις πολλές απουσίες των μελών της παράταξης της πλειοψηφίας που υποτίθεται ότι έχει και ελέγχει ο Πρόεδρος. Επανήλθε την επόμενη μέρα. Συνεδρίες, πάλι εμείς ήμασταν παρόντες, στενίζονται συνεδρίες τα άτομα που την υπογράφουν αυτή την καταγγελία και θα το πούμε. Σε άλλο κομμάτι, ο κύριος Σαρής καταψήφισε την Παρασκευή 29 Μαΐου την ομάδα εργασίας, την ΠΙΚΑ δηλαδή, την πρόταση ενός συνεδρίας που είχε γίνει προ δύο ημερών, δηλαδή Τετάρτη 17 Μαΐου στο Κοβετάριο, είχε ψηφίσει θετικά. Βλέπουμε εδώ δηλαδή τα ίξις αθήξεις. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι τονίζεται στην ανακοίνωση ότι δεν πάει άλλο συγκεκριμένα και ότι επιτέλους πρέπει πραγματικά να επανέλθει η τάξη και η ηρεμία στη διοίκηση του επιμελητηρίου. Παρουσιάζονται αναλυτικά σημεία, πολλά σημεία που συνομολογούν ότι δεν πάει άλλο και πραγματικά ο κύριος και αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο νυν πρόεδρος του επιμελητηρίου Κοζάνης, ο Νίκος Σαρής. Και γίνεται τέλος μέσα από την ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα έκκληση προς τους θεσμούς και στην κοινωνία. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από τη συγκεκριμένη έκκληση. Για όλους παραπάνω λόγους, απευθύνουμε έκκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από τον κύριο Σαρή και να διευκολύνουν το φορέα να γυρίσει σελίδα. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε να μένει η περιοχή μας αδρανή επειδή ο κύριος Σαρής είναι εργαζομένος στην καρέκλα του. Να πούμε τα ονόματα ποιοι την υπογράφουν και θα περιμένουμε απάντηση του Νίκου Σαρή. Και καλούν βέβαια τα μέλη που πρόσκειται στη συμπολίτευση και δεν έχουν διαφοροποιηθεί να διαφοροποιηθούν και να δώσουν ένα τέλος και να έχουμε μια εκ νέου διαδικασία για την ανάδειξη μια νέα διοίκηση. Τώρα, τα 11 από τα 21 μέλη είναι Γρηγοριάδης Γιάννης, Γρηγοριάδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Αδάμ, Καλεντεριάδης Κοσμάς,
Μαλούτας Παναγιώτης, Μητλάγκας Γιάννης, Μόσχος Βασίλης, Μούσιος Νικόλαος, Πουγαρίδης Αντώνιος, Τσαμπούρης Φώτης και ο Χλιάπας ο Μιχάλης. Μάλιστα, είναι 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Επιστολή. Θα περιμένουμε την απάντηση. Σκληρή η επιστολή. Ας τα βρουν επιτέλους αυτό το επιμελητήριο. Δηλαδή, 4 χρόνια, 5 χαμένα θα πάνε με αυτή την κόντρα. Δημήτρη, εμένα μου κάνει ιδιαίτερη χαμένα θα πάνε. Δηλαδή, ειλικρινά, κάποια στιγμή νερό στο κρασί κανείς δεν βάζει εκεί πέρα. Ιδιαίτερη εντύπωση. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι όλοι μας ομιλούμε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ότι πρέπει να βρούμε ισοδύναμα για το κενό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ζούμε καθημερινά και μέρα με τη μέρα διωγγώνεται και αφορά τη βίαιη απολυντοποίηση. Ναι, είχαμε όμως τον κορονοϊό, έχουμε την βίαιη απολυντοποίηση. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ένα τεράστιο έλλειμμα σοβαρότητας και υπευθυνότητας στο κατεξοχήν φορέα, ο οποίος πρέπει να εγγυηθεί και να δεσμευθεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία. Καλή ώρα στην Κοζάνη, γιατί το επιμελητήριο εκεί αναφέρεται. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε κάποια στιγμή που ανέφερε το επιμελητήριο να δούμε και τις προτάσεις και για όλα αυτά τα θέματα και των γρεβενών του επιμελητήριου. Τον κύριο Ράμο έχουμε καιρό να τον δούμε. Ναι, υπάρχει όμως και. Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται με το επιμελητήριο γρεβενών. Ναι, το πρόεδρο να αναφερθεί λίγο και στις παρεμβάσεις κλπ. Υπάρχει μια προσπάθεια σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουμε και ένα θεσμό, το επιμελητηριακό σχήμα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου προεδρεύει ο Νίκος Σουσάρης. Μάλιστα. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σκουπίδια της Κέρκυρας και των Παξών. Δώσε μας το ρεπορτάζ να πούμε στη συνέχεια. Έχουμε συνέντευξη τον Δήμαρχο Ερδέας και πρόεδρο της Μάδιο μας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακιδά, ο οποίος αναφέρεται και στο κομμάτι των απορριμμάτων από την Κέρκυρα και τους Παξούς. Να έχουμε μια θετική εξέλιξη. Τη θετική απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που συνεδρίασε στις 10 Ιουνίου για τη σύμβαση μεταφοράς των απορριμμάτων της Κέρκυρας και των Παξών στην Κοζάνη, ανακοίνωσε η πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Κέρκυρας και δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η Μερόπη Ιδραίου. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενοι νομικοί και οικονομικοί έλεγχοι για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και πλέον μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο να ξεκινά τη μεταφορά απορριμμάτων στην Κοζάνη, δηλαδή στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Είναι μια θετική εξέλιξη και για την Κέρκυρα και για τους Παξούς. Και αναφέρεται και ο Δήμαρχος στη συνέχεια. Ναι, με δεδομένο ότι πραγματικά είχε συμφωνηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Ρωτήθηκε πάντως ο κύριος Πλακετάς αν υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν άλλα απορρίμματα από άλλη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο και ούτε ξέρω κάτι, ούτε γνωρίζω κάτι, μου απάντησε ο πρόεδρος στις διάρκεια. Τώρα πάμε στα του επιδόματος ανεργίας, εν αναμονή της δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης που αφορά την πληρωμή δίμηνης παράτασης για όσους έληξε το Μάιο το επίδομα ανεργίας. Και αυτό γίνεται λόγω του κορονοϊού που υπήρχε και δίνονται παρατάσεις. Αυτό περιμένει από την πλευρά του οργανισμού, ο ΑΕΛ, για να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές. Τι σημαίνει αυτό όμως, ότι δεν πρόκειται να δοθεί δεύτερη δίμηνη παράταση σε κανέναν άνεργο, καθώς αυτό που έχει αποφασιστεί είναι να μην δοθεί μια δίμηνη παράταση σε όσους έληξε η ανεργία μέσα στο πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους. Έτσι, μέσα στον Ιούνιο θα δοθεί ο πρώτος μήνας παράταση του επιδόματος ανεργίας για όσους έληξε το επίδομα ανεργίας το Μάιο και δικαιούνται δίμηνη παράταση, ενώ τον Ιούλιο θα δοθεί ο δεύτερος μήνας της παράτασης. Ειδικότερα, παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης δημήτρια ανεργίας του επιδόματος, των μακροχρόνια ανέργων καθώς και των βοηθημάτων ανεργίας, αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων για όσους ανέληξε έληξε η επιδότησή τους το Μάιο. Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας έως 798,5 ευρώ, έως 399,95 ευρώ μηνιαίως. Ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου άνεργου. Επίσης, δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων έως 720 ευρώ, έως 360 ευρώ μηνιαίως. Και δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας έως 400 ευρώ έως 200 ευρώ μηνιαίως. Υπενθυμίζεται, τονίζεται πως η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών κλπ. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταβολή τους από τον ΑΕΔ. Και τέλος, οι δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη παράταση. Αυτά περιμένουμε. Τα νεότερα περιμένουμε την υπόλοιπη. Για να γνωρίζουν και οι πολίτες. Για να ξεκινήσει ο οργανισμός την καταβολή των χρημάτων. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις για να ολοκληρώσουμε τώρα. Να επιστρέψουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Τελικά, ο χώρος της αυτοδιοίκησης τίνει να γίνει προβληματικός και στο σύνολό του προβληματικός. Αυτή τη φορά τα νεότερα και οι κόντρες έχουν
Έχουν φέρει στο προσκήνιο το Δήμο Βοήου. Πιο συγκεκριμένα, πρόσωπο το οποίο δέχεται σκληρή κριτική είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Βοήου, ο Χρήστος Ζευκλής. Αυτή τη φορά η σκληρή κριτική έρχεται μέσα από μια ανάρτηση που έχει κάνει η Δημοτική Σύμβουλος, η Χρυσίουλα η Μαρκούση της Αντιπολίτευσης, από την προσωπική της σελίδα στο Facebook και επιτίθεται στην κυριολεξία στον Δήμαρχο Χρήστο Ζευκλή με αφορμή τη λειτουργία δύο τμήματων του δημόσιου ΙΕΚ στην Εράτηρα. Ενώ στην ανακοίνωσή της αφήνει να εννοηθεί ότι πραγματικά ότι χαίρεται που πραγματικά μετά από ενέργειες της κοινότητας εκεί καταφέρανε να λειτουργήσουν. Πάνε δύο τμήματα πολύ καλά κιόλας. Του δημόσιου ΙΕΚ στην Εράτηρα. Ζήτησε από τον Δήμαρχο αν αυτό μπορεί να μετατοπιστεί και να γίνει πραγματικότητα και σε άλλες κοινότητες. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν: τι σας πειράζει που θα γίνουν τα τμήματα στην Εράτηρα, και τονίζεται στην ανακοίνωση αυτό. Κατάλαβε, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι εδώ το υπάρχει. Το έβγαλε σήμερα το κοζάν.gr, όλη αυτή είναι έντονη αντιπαράθεση. Επίσης και είναι και στυλιτεύει βέβαια αρνητικά και την συμπεριφορά του Δημάρχου, η οποία τονίζεται στην ανακοίνωση ότι. Ότι περιστοιχίζεται από μια αλαζονία και μια αγένεια, όπου είναι κύρια τα χαρακτηριστικά τα οποία ταυτοποιούν τον Δήμαρχο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κόντρα καλά κρατεί, με δεδομένο το ότι υπάρχει μια πάγια διαμάχη ανάμεσα στον Δήμαρχο Χρήστο Ζευκλή, τον επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Δημήτρη τον Κοσμίδη, αλλά και τον κύριο Κερεχτή, οι οποίοι ασκούν σκληρή και κριτική. Και να πούμε ότι συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Βοήου στην Νεάπολη χθες και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο. Πάμε να δούμε τώρα ειδήσεις εν συντομία. Ναι, να ξεκινήσουμε από το χώρο της πολιτικής, η οποία συγκεκριμένα με την ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νόμου Κοζάνη, της Καλλιόπης Βέτα, που επικεντρώνει στον χώρο της υγείας και πιο συγκεκριμένα στο μαμάτζιο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου τονίζει την ερώτησή της προς τον αρμόδιο υπουργό ότι πρέπει να ενισχυθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Τώρα, η δημοτική κίνηση τόπος να ζεις κάνει τη δική της παρέμβαση και κάνει λόγο με άρθρο παρέμβασή της για εξοικονόμηση ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία αλλά και για θέσεις εργασίας. Τέλος, έχουμε την έναρξη αιτήσεων από συλλόγους και παραχώρηση γηπέδων, αιθουσών και λοιπόν χώρων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Φλόρινας για τη νέα αθλητική αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Ωραία, Θεόφιλε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων του West για τη συνάντηση με τον Κωστή Μουσουρούλη αλλά και την απολιγνητοποίηση μίλησε ο Δήμαρχος Ορδέας Παναγιώτης Πλακιτάς. Να δούμε τη σχετική συνέντευξη.